Θα μείνουμε στο θέμα εμείς μέσα από μια διαφορετική προσέγγιση. Χθες είχαμε τον εκτροχιασμό του προαστιακού, ο οποίος βρισκόταν καθοδόν προς την Πάτρα, και αυτό σχετίζεται άμεσα, σύμφωνα με καταγγελίες που υπάρχουν, με την κατάσταση των γραμμών, οι οποίες αφορούν τις υποδομές. Από εκεί και πέρα είχαμε σήμερα επιπλέον προβλήματα στον προαστιακό δρομολόγιο. Αντί για το αεροδρόμιο που πήγαινε, έφτασε τελικώς στα Λιώσκια, και εκεί πληροφορήθηκαν οι επιβάτες ότι θα πρέπει να κατέβουν, να μετεπιβιβαστούν σε άλλο δρομολόγιο του προαστιακού, για να φτάσουν τελικώς κατόπιν του λάθους ξανά στο αεροδρόμιο. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει λοιπόν με τα τρένα. Πάμε να συνδεθούμε με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Μηχανοδηγών, τον κύριο Χρήστο Ζαραϊδόνη, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας, κύριε Ζαραϊδόνη. Καλησπέρα και σε εσάς. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι συμβαίνει με τα τρένα. Εντυπωσιάζει, είχαμε τα Τέμπη, όπου τρόμαξε αυτό που διαβάσαμε ως είδηση, το άκουσμα της είδησης σήμερα, ότι ο προαστιακός, αντί να καταλήξει στο αεροδρόμιο, μπήκε σε λάθος γραμμή και έφτασε στα Λιώσκια. Και το μυαλό όλων πήγε ότι από ένα αντίστοιχο λάθος είχαμε και τα Τέμπη, έτσι, σχετιζόμενο όλο αυτό και με την ανύπαρκτη τηλεδιοίκηση. Αλλά υπάρχουν ανθρώπινα λάθη ακόμα? Ήταν κάτι εσκεμμένο το ότι δρομολογήθηκε το τρένο προς αυτή την κατεύθυνση? Γνωρίζετε κάτι από αυτού για το τελευταίο συμβάν που είχαμε σήμερα? Ναι. Όσον αφορά αυτό το συμβάν που αναφέρεται, με το σεισμό που ξεκίνησε για το αεροδρόμιο και πήγε στα Λιώσια, εκεί κινούμαστε σε ένα δίκτυο το οποίο έχει φωτοσύμματα και τηλεδιοίκηση. Λόγω κάποιου προβλήματος στη συγκεκριμένη γραμμή, η τηλεδιοίκηση θεώρησε σωστό να πάει το τρένο στα Λιώσια και από εκεί να συνεχίσουν οι επιβάτες το δρομολόγιο προς το αεροδρόμιο. Εκεί δεν έγινε κάτι λάθος. Συνηθίζεται σε τέτοιες περιπτώσεις, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη γραμμή ή να έχουμε αλλαγή γραμμής ή να πάμε από άλλο σταθμό κτλ. Εκεί ήταν όλα ελεγχόμενα, δεν έγινε κανένα λάθος. Ίσως οι επιβάτες δεν υπήρξε ενημέρωση των επιβατών, γι' αυτό υπήρξε και η αγωνία και το άγχος για το τι έγινε πραγματικά. Ακριβώς για αυτό το λόγο. Όσο τώρα για το συμβάν της Πάτρας που αναφέρατε, εκεί όντως η κατάσταση είναι δραματική. Γραμμή πάρα πολύ παλιά, χωρίς καμία πρόσφατη έργο για την αναβάθμιση και την ανασυγκρότηση. Ναι. Ο προαστιακός της Πάτρας εξυπηρετεί πάρα πολύ, αλλά έχει αφηθεί στη τύχη του. Είναι τώρα τα τελευταία χρόνια, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ισχύει ότι οι ράγες πατάνε πάνω σε σάπια ξύλα σε αρκετά σημεία και ότι υπάρχει εντολή να κινείται ο προαστιακός σε κάποια σημεία με χαμηλές ταχύτητες για την αποφυγή ατυχήματος? Ναι, βεβαίως και ισχύουν. Η γραμμή εκεί, όπως είδαμε, στρωτήριες είναι ξύλινη, είναι παλή, είναι σάπιοι. Ο μηχανοδηγός λαμβάνει κάθε μέρα ένα υπόδειγμα με τις ταχύτητες που έχει σε 10 διαφορετικά σημεία ταχύτητες από 6 χιλιόμετρα την ώρα μέχρι 40. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό φέρνει και καθυστερήσεις στα δρομολόγια, και το δρομολόγιο να μην είναι στην ώρα του, ούτε στην αφετηρία ούτε στο τέλος. Οι επιβάτες εκνευρίζονται, ο κόσμος περιμένει ένα τρένο που συνήθως αργεί και δημιουργείται μια κατάσταση η οποία δεν είναι καλή για το συντηρητικό δίκτυο. Μάλιστα. Πάμε και στον κύριο Παντελή Μπαριανό, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του ΟΣΕ. Καλησπέρα, κύριε Μπαριανέ. Καλησπέρα, κύριε Χαρίτου. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Λοιπόν, δεν ξέρω, ακούσατε την κουβέντα που έχουμε κάνει με τον κύριο Ζαραϊδόνη και φαντάζομαι το γνωρίζετε και το βιώνετε κι εσείς αυτό το οποίο μας περιγράφει, έτσι? Ναι, μάλιστα. Να σας πω ότι... Μας πείτε από πότε υφίσταται αυτό και αν έχουν γίνει όχι οι καταγγελίες, αλλά οι επισημάνσεις εκεί που πρέπει να γίνουν και ποιες είναι οι αντιδράσεις? Κοιτάξτε, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Δεν είναι σημερινό το πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζουμε στον ΟΣΕ. Ο ελληνικός σιδηρόδρομος δυστυχώς είναι στη χειρότερη κατάσταση από την ίδρυσή του. Έχουμε σχεδόν τα ίδια σιδηροδρομικά χιλιόμετρα από το 1890, από την εποχή του Λεχούμπου, να φανταστείτε. Mm-hmm. Αυτό που βλέπουν στον ελληνικό σιδηρόδρομο είναι τα αποτελέσματα, το σιδηροδρόμο είναι τα αποτελέσματα από τον κατακαιρματισμό
των σιδηροδρομικών εταιριών για τις ειδικοποίησεις τους. Δυστυχώς, κύριε Χαρίτο, δεν διδαχτήκαμε από το αποτέλεσμα που έχει το αγγλικό μοντέλο, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά που βλέπουμε σήμερα στο σιδηρόδρομο. Εμείς, σαν συνδικάτο, θέλουμε δημόσιο, ενιαίο και ασφαλή σιδηρόδρομο. Δεν υπάρχει πολιτική βούληση για να γίνει αυτό όμως. Το τρένο δεν πάει μπροστά και δεν είναι καν στην πολιτική του ατζέντα το τρένο. Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω ότι στο πρόσφατο ψηφισμένο οργανόγραμμα που έχει ο οργανισμός, ναι, ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή αυτό, ο αριθμός των εργαζομένων είναι στα 2%. Ξέρετε πόσοι εργαζόμενοι σήμερα στον οργανισμό? 640. Πώς. Συγγνώμη, πόσοι? 640. 640 από 2%. Ναι, μάλιστα. Αν κάνετε την πράξη, λείπουν γύρω στους 1.400 εργαζομένους. Για να έχουμε εξασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία του σιδηροδρόμου. Σε όλα αυτά έρχεται και ένα κύμα συνταξιδοτήσεων μέσα στο 2024 και ο αριθμός των 640 εργαζομένων φαντάζεται θα μειωθεί κατά πολύ. Τα τέμπη δεν ήταν ένας καθοριστικός παράγοντας ούτως ώστε όλα αυτά να δρομολογηθούν αλλιώς, ούτως ώστε τα όποια κενά να καλυφθούν, ούτως ώστε να αλλάξει η πολιτική απέναντι στον σιδηρόδρομο? Και εμείς, κύριε Χαρίτο, αυτή την εντύπωση είχαμε. Δηλαδή, μετά το δυστύχημα των τεμπών, θεωρούσαμε ότι η πολιτική ηγεσία θα, συσταγωγικά, θα έχει βάλει μυαλό. Αλλά φανταστείτε, μετά τα τέμπη έχουν συνταξιδοθεί 70 συνάδελφοι και δεν έχει προσβληθεί ούτε ένας. Ούτε ένας. Να πάω πάλι στον κύριο Ζαραϊδόνη. Ναι, απλά θα σας πω ότι κάθε ατύχημα, χωρίς τραυματισμούς ή θανάτους, θεωρείται καμπανάκι για ένα σοβαρό δυστύχημα. Κύριε Ζαραϊδόνη, σε ό,τι αφορά το τι έχει συμβεί από τα τέμπη και έπειτα. Αυτή τη στιγμή, στη γραμμή η οποία αφορά την Βόρεια Ελλάδα, στη γραμμή η οποία αφορά το Θεσσαλικό Κάμπο, έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές οι οποίες υπήρχαν? Η γραμμή αυτή τη στιγμή είναι λειτουργική? Όχι, όχι, δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές. Η γραμμή δεν είναι λειτουργική αυτή τη στιγμή. Έχουμε πληροφορηθεί ότι με τα όποια άτομα διαθέτει ο ΟΣΕ, που είπε και ο συνάδελφος Σιν, μαζί με τεχνικές εταιρείες έχουν πάει στο σημείο που έχει γίνει ζημιά στο δίκτυο. Mm-hmm. Εμείς περιμένουμε τώρα εδώ και 3 μήνες να αποκατασταθεί η κυκλοφορία του επιβατικού τρένου στο Αθήνα-Θεσσαλονίκη και του εμπορικού. Επίσης είναι κομμένος στο δρομολόγιο Λάρισα-Βόλος, είναι κομμένη η γραμμή της Καλαμπάκας, δηλαδή είναι όλες οι δίπλα γραμμές, ας το πούμε έτσι, εκεί στο Θεσσαλικό Κάμπο. Η ημερομηνία που μας έχουν δώσει είναι ότι 15 Δεκέμβρη θα ανοίξει η γραμμή, πρώτα για τα εμπορικά και μετά για τα επιβατικά. Φυσικά εκεί θα είναι μονή η γραμμή, δεν θα είναι διπλή, θα είναι μονή η γραμμή, με χαμηλή ταχύτητα προς το παρόν, και βλέπουμε από εκεί και πέρα πόσο θα διαρκέσει μέχρι να δοθεί πλήρη στη γραμμή στη κυκλοφορία. Αυτά σε ό,τι αφορά την υποδομή, σε ό,τι αφορά τη γραμμή δηλαδή, σε ό,τι αφορά τις υποδομές ασφαλείας, που είναι αυτό που συζητάγαμε αμέσως μετά τα τέμπη, η τηλεδιοίκηση που υπήρχε, δεν υπήρχε, εδώ υπήρχε, θυμόμαστε τις αιτιάσεις της κυβέρνησης και των στελεχών της κυβέρνησης, αυτά έχουν τεθεί σε εφαρμογή ή τουλάχιστον γίνεται μια προσπάθεια ούτως ώστε με την αποκατάσταση των υποδομών, των γραμμών, να μπουν σε λειτουργία και τα συστήματα αυτά, ή απέχουμε από κάτι τέτοιο επίσης? Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι προσπαθούν να δώσουν τη γραμμή, τουλάχιστον τη μία γραμμή, να τη δώσουν με φωτοσήματα και τηλεδιοίκηση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι σε όλο τη το δίκτυο. Είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τουλάχιστον στο υπόλοιπο δίκτυο μετά τα τέμπη είχε γίνει μια προσπάθεια ανάταξης της τηλεδιοίκησης, η οποία πήγαινε με καλό ρυθμό. Μετά το Ντάνιελ βέβαια όλα αυτά καταστραφήκανε, οι ζημίες είναι για πολλά εκατομμύρια ευρώ. Εμείς θεωρούμε ότι όταν δοθεί η γραμμή να περνάνε και τα εμπορικά και τα επιβατικά, ότι θα υπάρχει φωτοσύμβαση και θα υπάρχει και τηλεδιοίκηση. Και ένα ερώτημα και στους δύο που θα ήθελα την απάντησή σας. Το γεγονός ότι εμπορικά η γραμμή αυτή τη στιγμή δεν είναι λειτουργική, δεν είναι ένα πλήγμα σε ό,τι αφορά την οικονομία και σε ό,τι αφορά τον ίδιο τα ελληνικά τρένα? Κύριε Χαρίτο, το πλήγμα είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί όπως ξέρουμε αυτό το λιμάνι του Πειραιά εξυπηρετείται η Κόσκο, η οποία έχει 2-3 εμπορικά τρένα την ημέρα.
Οπότε φαντάζεστε τόσο καιρό που είναι η γραμμή κλειστή, ότι τι μεγάλη ζημιά έχει πάθει. Τα προϊόντα πώς φεύγουν, τα κοντέινερ πώς φεύγουν για το Βορρά αυτή τη στιγμή? Τα προϊόντα αυτή τη στιγμή, από όσο γνωρίζω, έχει αλλάξει η Κόσκο, δεν τα φέρνει στο Πειραιά. Τα πηγαίνει σε άλλα λιμάνια. Ναι, τα πηγαίνει σε ένα άλλο λιμάνι, μου διαθέτει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ζημιά είναι μεγάλη. Και η ζημιά δεν είναι μόνο μεγάλη από την Κόσκο προς τα πάνω, είναι και τα εμπορεύματα που έρχονται από την Ιδωμένη, mm-hmm. από την Βουλγαρία προς την Ελλάδα. Μάλιστα. Και μια φράση από τον κύριο Μπαριανό για να κλείσουμε. Κύριε Χαρίτο, ένα τελευταίο που θέλω να σα πω είναι η προθέση για έναν εκτροχιασμό που έγινε στην Πάτρα. Δεν ξέρω αν το αναφέρατε πριν. Ναι, ναι. Η Πάτρα έχει ένα απαρχαιωμένο δίκτυο. Mm-hmm. Εκεί έχει δημοπρατηθεί ένα κονδύλι και έχει εγκριθεί για ανάταξη όλη τη γραμμή. Ακόμα όμως δεν έχει εμφανιστεί κανένας. Εκεί το προσωπικό για να συντηρήσει το δίκτυο κάνει ένα μεγάλο αγώνα. Εκεί είναι 5 εργαζόμενοι ηλικίας 60 χρονών και η συντήρηση που κάνουν σάπια ξύλα. Εννοείται ότι το έργο έχει βγει, υπάρχει ανάδοχος. Υπάρχει ανάδοχος και δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Μάλιστα. Ο σιδηρόδρομος στην Πάτρα. Όχι υπάρχει αμένο, είναι ένα πολύ δύσκολο δίκτυο. Εάν το αφήσουν έτσι και δεν πει άμεσα, δεν θέλω να γίνω μπάτζι κακών για ένα επόμενο δυστύχημα. Νομίζω ότι το χθεσινό είναι ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα. Είναι 5 εργαζόμενοι, όπως σας λέω, από τη γραμμή Πύργο μέχρι Ρίο. Μάλιστα. Μέσω όρου ηλικίας 60 λοιπόν. Χρονών. Να ευχαριστήσω για την κουβέντα τον κύριο Ζαρεδόνη και τον κύριο Μπαριανό. Να ευχηθούμε, ειλικρινά να ευχηθούμε, ότι από εδώ και πέρα οι εργασίες θα ενταθούν, ούτως ώστε να υπάρξει αποκατάσταση του δικτύου στα σημεία που απαιτείται αυτό.